Έχουμε μαζί μας ένα σπουδαίο ηθοποιό του θεάτρου και του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Έναν άνθρωπο που έχει διαγράψει μια συγκλονιστική πορεία. Το βιογραφικό είναι τεραστίων διαστάσεων. Έναν άνθρωπο που έχει πάρει και διεθνή βραβεία στον κινηματογράφο, τον Μανώλη Μαυρωματάκη. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που είσαι εδώ. Και εμένα και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Με αφορμή την έναρξη της ταινίας. Οι μεταφραστές οι οποίοι προβάλλονται ήδη στους κινηματογράφους, ένα πραγματικά εντυπωσιακό θρίλερ, γιατί ο τρόπος με τον οποίο έχει αρχίσει και δένει τις ιστορίες 9 ανθρώπων που θα βρεθούν στον ίδιο χώρο, αναγκαστικά σχεδόν κλεισμένοι και χωρίς καμία επικοινωνία με τον έξω κόσμο, θα κάνει το μυστήριο ακόμα πολύ πιο έντονο μέχρι τις τελευταίες στιγμές της ταινίας που θα αποκαλύψουμε με πολύ εντυπωσιακό τρόπο, μια μεγάλη ανατροπή. Δεν θα πούμε τίποτα παραπάνω για να μην κάψουμε την ταινία. Αλλά θα πούμε το ότι το μεγάλο ενδιαφέρον αυτής της ταινίας είναι το ότι σημαντικοί ηθοποιοί, ο καθένας στην χώρα του, καταφέρνουν να ενυπάρχουν στην ίδια ταινία και μάλιστα να μπερδεύουν τις γλώσσες τους με τόσο υγιή τρόπο και τόσο όμορφο ρυθμό, που είναι σαν να υπάρχει μια ομοιομορφία. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, εσείς που βρεθήκατε σε έναν τέτοιο χώρο, που ουσιαστικά από την Όλγα Κουριλένκο μέχρι τον Ρικάρντο, όλοι οι ηθοποιοί ήταν ο καθένας από μια διαφορετική χώρα, με διαφορετικό ρυθμό, με διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των ρόλων. Πώς βρήκατε αυτή την κοινή ταυτότητα στο να υπάρχει μια ομοιομορφία? Γιατί νομίζω ότι αυτή πρέπει να ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία. Νομίζω το πρώτο πράγμα είναι το σενάριο το ίδιο. Το οποίο ένα καλό σενάριο από μόνο του σου επιβάλλει ή σου υποβάλλει, ας πούμε, να ενταχθεί σε ένα κοινό ρυθμό. Και απ' την άλλη ήταν ο σκηνοθέτης, ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ο οποίος μας έπεισε άμα τη εμφανίσει, που λένε. Δεν χρειάστηκε να κάνει και πολλά. Για να δούμε το τρέιλερ για να μιλήσουμε εκτενέστερα. Je comprends ce qui t'a poussé à faire ça. Outre l'argent, évidemment. Traducteur, c'est une vie par procuration. Un nom que personne ne retient jamais. Personne d'autre ne l'a eu entre les mains. Et pourtant, tu as forcément posé les tiennes dessus. Rappelle-moi, combien tu touches là-dessus? Que dalle! Oscar braque comme les autres. Il finira par pondre une série dérivée, puis une autre, et il écrira le même livre jusqu'à ce qu'il ait fini de payer les traites de son chalet en Suisse. Mais il y a des études très sérieuses sur Dédalus dans plusieurs universités européennes. Tout est fait pour que les universités deviennent des entreprises. Je suis bien placé pour le savoir, j'enseigne à Athènes. Et qu'est-ce que tu fais là alors? C'est si insupportable. La même chose que vous. Je me plie devant le grand capital pour ne pas mourir de faim. Oui. Ce lieu n'est pas à votre goût, monsieur Kedrinos. Si j'avais voulu travailler dans un open space, je n'aurais pas choisi ce métier. Les feuillets et les ordinateurs ne sortent pas d'ici. Et le fumoir est au bout du couloir, madame Alves. Μάλιστα, είδαμε σκηνές λοιπόν από την ταινία. Γαλλικά ήξερες, φαντάζομαι, πριν? Λίγα. Χρειάστηκε να κάνω μαθήματα. Η επικοινωνία μου γινόταν στα αγγλικά. Αν και η επίσημη γλώσσα της επικοινωνίας ήταν τα γαλλικά. Αλλά εντάξει, κάποια καταλάβαινα, κάποια ρωτούσα στα αγγλικά. Δεν είναι τόσο καλά ακόμα τα αγγλικά μου. Φαίνεται ότι είναι καλύτερα. Ναι, γι' αυτό. Αυτή μου είχε πει και ο σκηνοθέτης όταν είχε δει το πρώτο δοκιμαστικό. Μα μου λέει, εσύ ξέρεις πολύ καλά γαλλικά. Λέω, νομίζεις. Είμαι καλός ηθοποιός. Πώς έγινε λοιπόν η επιλογή σας σε αυτή την ταινία? Πώς έγινε η δική μου επιλογή? Ναι. Δεν ήταν δική μου επιλογή, ήταν αυτονών η επιλογή. Αυτοί με διαλέξανε. Δηλαδή, έφτασαν σε μένα μέσω της Κωσιφίδου της Ελένης, της παραγωγού του εχθρού μου. Κατευθείαν από ένα γραφείο casting στη Γαλλία, το Iris, νομίζω, Iris Studio λέγεται. Ζήτησαν το mail μου, μου στείλαν το υλικό για τα δοκιμαστικά, κάποιες λίγες πληροφορίες, τους έστειλα τα βίντεο, χωρίς να περιμένω και κάτι. Και ήρθε το άπαν σε σχέση με αυτή τη ταινία. Δηλαδή, μου είπαν ότι τους άρεσε πάρα πολύ, αλλά έπρεπε να περάσω ακόμα μια δοκιμασία, το call back που λένε. Έπρεπε να ξαναπάω μετά από κάποιους μήνες στο Παρίσι, να κάνω και μια άλλη σκηνή, παρουσία του σκηνοθέτη και της casting director. Και είπες call back και ναι, μου θυμήθηκα το call my agent στο Netflix. Που φαίνεται ότι οι παραγωγές στη Γαλλία είναι όλες τόσο προσεγμένες, είναι όλες σε πολύ υψηλό επίπεδο, λες και βλέπουμε Hollywood. Ήταν έτσι, το βίωσες έτσι? Είδα, ας πούμε, ένα πάρα πολύ οργανωμένο
μια φοβερά μεγάλη οργάνωση. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση το ότι, ας πούμε, για τις κοινές δράσεις υπήρχαν κάποιες ειδικές εταιρείες οι οποίες προετοίμαζαν αυτές τις σκηνές, μας τις έδειχναν. Είχανε, στον κάθε ένα μας αντιστοιχούσε ένας στάντμαν, ο οποίος μας δίδασκε τις κινήσεις μας, το πώς να δράσουμε, χωρίς να υπάρχει ούτε μία υποψία να πάθουμε κάτι. Δηλαδή... Υπάρχουν, θέλοντας να μπω λίγο περισσότερο στην υπόθεση της ταινίας, είναι λοιπόν 9 μεταφραστές οι οποίοι θα βρεθούν σε έναν χώρο, όπως είπαμε νωρίτερα, κλεισμένοι και θα αρχίσουν να διαραίουν κάποιες σελίδες ενώ δεν υπάρχει τρόπος διαρροής. Αν εσείς βρισκόσασταν σε μια ανάλογη κατάσταση, εγκλωβισμένο σε έναν χώρο που όλοι εν δυνάμει ήταν ύποπτοι, ποιες ήταν οι πρώτες ερωτήσεις που θα θέλατε να κάνετε για να ανακαλύψετε το ποιος είναι ο ένοχος? Καταρχάς, το πρώτο που θα ήθελα να κάνω είναι να τους πω κάτι για να μην νομίζουν ότι είμαι εγώ. Α, να παλαγούμε από τις ευθύνες. Είτε είμαι, είτε δεν είμαι. Μάλιστα. Νύχτα πέφτει στο Παλέρμο, ένα πράγμα, ναι. Και μετά, εντάξει. Αχ, είναι πολύ δύσκολες αυτές οι συνθήκες. Όταν μας κλείνουν μέσα, γινόμαστε καχύποπτοι, γινόμαστε μίζεροι, χάνουμε την αξιοπρέπειά μας. Αυτό παθαίνουν και αυτοί. Το εμπόδιο της γλώσσας στη συνεργασία. Πώς ήρθες κοντά με τους άλλους ηθοποιούς? Με τα αγγλικά μπορείς να συνεννοηθείς με όλους, δηλαδή ξέρουν πολύ καλά αγγλικά. Διάβασα κάτι που ήταν πολύ συγκινητικό σε σχέση με εσένα και το σκηνοθέτη και κάτι που έκανε στο φινάλε των γυρισμάτων. Θέλεις να το μοιραστείς? Ναι, έκανε. Όταν σταμάτησε το πλάνο, που εγώ δεν ήξερα ότι είναι το τελευταίο πλάνο, θα μπορούσε να έχει κι άλλο ένα. Ήξερα ότι είναι η τελευταία μου σκηνή. Ξαφνικά και πραγματικά ευνηδιάστηκα. Λέει, θέλω να σταματήσετε λίγο, θέλω να σας πω κάτι, και άρχισε να βγάζει ένα λόγο. Πολύ ωραίο για μένα. Είπε, ξέρω εγώ, ότι είμαι ο Ντάστιν Χόφμαν της Ελλάδας και κάτι τέτοιες υπερβολές. Που εντάξει, τον ευχαριστώ πολύ, αλλά. Και μου έδωσε ένα δώρο. Με χειροκροτούσε το συνεργείο για πολλή ώρα και οι υπόλοιποι συναδελφοί μου, αυτοί οι φοβεροί ηθοποιοί. Εγώ άρχισα να κλαίω, ας πούμε, γιατί. Νόμιζα τελικά, δηλαδή, από την αρχή ήταν πολύ καλή η συμπεριφορά τους απέναντί μου και ό,τι έδινα μου το ανταπέδινε στο δεκαπλάσιο, ας πούμε. Με τα λόγια τους ήταν πολύ γενναιόδοροι. Κάποια στιγμή λέω, δεν γίνεται, μάλλον κάποιο λάκκο έχει φάω εδώ. Κάποιος γυρίζεται κάποια άλλη ταινία πίσω από αυτήν, στην οποία μάλλον εγώ είμαι ο κεντρικός ήρωας. Θέλω να δουν πώς αντιδράει ένα ψώνιο όταν του λένε καλά λόγια. Είχατε παρακολουθήσει την προηγούμενη ταινία του, τα χτυποκάρδια στο γραφείο? Την είχα παρακολουθήσει. Όταν άρχισα να εμπλέκομαι σε αυτήν, δεν την είχα πάρει. Ήταν και από τις εμπορικές επιτυχίες εκείνου του καλοκαιριού στην Ελλάδα. Ναι, στην Ελλάδα. Ήταν και ωραία ταινία. Που εμένα δεν με τρελάνε το σενάριο της, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η σκηνοθεσία, δηλαδή. Πάρα πολύ. Και είχα χαρεί τότε. Δηλαδή. Μια φρέσκια ματιά. Θυμίζει πραγματικά παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Ναι. Δηλαδή, και ίσως και γι' αυτό είχαν βρει έναν ανάλογο τίτλο για να μπορέσουν να το αποδώσουν στα ελληνικά. Δηλαδή, θύμιζε μια ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο ρόλο. Ναι. Της μοντέρνας αυτοπούτας. Αυτή εδώ έχει αυτή την ελαφράδα. Mm-hmm. Δηλαδή πιάνεται με πάρα πολλά σοβαρά θέματα και πολύ σύγχρονα και με πολύ σύγχρονο τρόπο, αλλά με μια ελαφράδα που ίσως πολλούς να τους ξενίζει, γιατί θέλουν να τα λέμε όλα πολύ βαριά και πάρα πολύ σοβαρά. Όμως ο πρωταγωνιστής σε αυτή την ταινία είναι η πλοκή. Τα θέματα με τα οποία πιάνεται είναι από δίπλα, είναι κάπως δευτερεύοντα. Όμως το κάνει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Εγώ δηλαδή χθες που την είδα για τρίτη φορά. Την είδα μια φορά στην avant-première στο Παρίσι, μια φορά εδώ στην avant-première και μια στην πρώτη της, ας πούμε. Μου άρεσε ακόμα περισσότερο, δηλαδή συγκινήθηκα. Έχει να πει πράγματα που μας αφορούν ιδίως τον τελευταίο καιρό. Το πόσο, ας πούμε, όλος αυτός ο πνευματικός κόσμος υποκύπτει μπροστά στο χρήμα. Δηλαδή αυτό είναι το βασικότερο θέμα. Για το πώς εξευτελίζεται, ας πούμε. Υπάρχει ένα πιο ουσιαστικό κοινωνικό σχόλιο, ότι πλέον τα βιβλία είναι ένα μέσο που χρειάζεται να υπάρχει σε συνέχειες και όχι να είναι κάτι αυτοτελές και κάτι ολοκληρωμένο, με αποτέλεσμα ακόμα και οι ίδιοι μεταφραστές να είναι αντίθετοι σε μια διαδικασία που τους εγκλωβίζει μέσα στην ίδια την ιδέα. Ναι, μπορεί να έχει και αυτό το συμβολικό, ας πούμε. Είναι πιο εύκολο για έναν ηθοποιό να δουλεύει σε τόσο καλές συνθήκες? Ή η υποκριτική δυνότητα δεν επηρεάζεται? Γιατί πολλές φορές λέμε, εντάξει, και εμείς στο Hollywood, αν είχαμε το τροχόσπιτό μας και την ησυχία μας και τον ατζέντη να τα διαχειρίζεται όλα, και το χρόνο μας και την ησυχία μας και τα εκατομμύρια που τους δίνουν, μπορεί να έχουμε άλλη ελευθερία. Ισχύει? Ναι, είναι πιο εύκολο. Είναι. Αισθάνεσαι λίγο ότι δεν έχεις να ασχοληθείς με κάτι παραπέρα από αυτό που κάνεις. Δηλαδή, και επίσης
ξέρει πολύ καλά και τι θέλει αυτός που σου ζητάει αυτό που θέλει. Και ο τρόπος που το ζητάει είναι σαφής, δηλαδή. Είναι... Το ότι πήρες τόση αποδοχή από το εξωτερικό. Εντάξει, δεν... Όχι, θέλω να πω, είναι μια δουλειά που συνέβη έξω και πήρες ναι. αποδοχή από ανθρώπους που δεν ξέρουν την θεατρική σου πορεία. Όχι. Γιατί εδώ κάποιος σας έχει δει σε 10, 15, 20 ναι, παραστάσεις, ναι. σε δύο ταινίες. Και ενδεχομένως θα έχει και τις προκαταλήψεις του, ας πούμε. Πώς είναι από μια ερμηνεία να παίρνεις τόση αποδοχή? Εντάξει, αυτό τότε, λέμε, πήγα και άρχισα τα γυρίσματα. Το να πας, το να το πεις είναι κάτι πολύ πιο εύκολο από αυτό που ζεις. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είσαι σε ένα ξένο περιβάλλον. Πηγαίνεις σε ένα ξένο σπίτι στο οποίο θα ζήσεις για ένα μήνα σε μια ξένη πόλη, είσαι μόνος σου. Όταν πηγαίνεις εκεί και κάποιος σου λέει καλά λόγια, αμέσως οι δυσκολίες όλες αυτές που δεν είναι ασήμαντες. Είναι ανθρώπινες. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το πώς θα βγάλω το ρόλο μου, είναι και τι ζωή ζω μέχρι να πάω να βγάλω το ρόλο μου. Σου δίνουν πολύ κουράγιο. Διώχνονται, φεύγουν αυτές οι δυσκολίες με δύο καλές κουβέντες. Σαν δώρο της ζωής μου ακούγεται όλο αυτό που σου δώσει ναι, και το αξίζεις. Ναι. Τα ελληνικά τα εντάξατε εσείς στο σενάριο. Τα ελληνικά τα οποία λέτε στην ταινία, γιατί έχετε κάποιες φράσεις τα ελληνικά, ναι. τα έχετε εντάξει εσείς στο σενάριο. Όχι, ήταν στο σενάριο για να υποθούν ελληνικά και με ρωτήσανε πώς θα ήταν καλύτερα να τα πούμε. Δηλαδή τα μετέφρασα, ας πούμε, εγώ. Mm-hmm. Σε αυτά είναι η δική μου η μετάφραση. Έτσι, ελληνικά και ωραία. Θα σας χαιρετήσουμε και θα χαιρετήσουμε και εσάς. Θα πάρουμε δύο μέρες ρεπό και θα επιστρέψουμε τη Δευτέρα στις 4 η ώρα με πολύ, πολύ ωραία θέματα και την αγάπη μας ολόκληρη. Σας γλυκοφιλούμε. Well, no